Επαρχέ μου, καταρχάς συγχαρητήρια για την εκλογή σου και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Συγχαρητήρια και στον Περιφερειάρχη μας για την επανεκλογή του. Μια επιβράβευση ενός σημαντικού έργου που έγινε στην προηγούμενη θητεία του. Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα μια πόλη την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, τα Καμένα Βούρνα, μια πόλη την οποία έχω αναμνήσει όταν ερχόμουν εδώ πέρα ως παιδί με τον πατέρα μου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός αγαπούσε ιδιαίτερα την περιοχή. Και βέβαια ο Δήμαρχος σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή την οποία έκανε, πράγματι μας θύμισε εποχές όπου αγωνιζόμασταν για μεγάλες αλλαγές χωρίς πάντα να τα καταφέρνουμε, διότι ενδεχομένως η κοινωνία τότε να μην ήταν έτοιμη να ακούσει αυτό το μήνυμα των μεγάλων αλλαγών. Σήμερα όμως διαπιστώνω ότι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες ενός κόσμου που αλλάζει και αυτός με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και φυσικά αυτός ο πολυδιάστατος εξυγχρονισμός για τον οποίο μίλησα στην αρχή της δεύτερης τετραετίας μας, και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που δώσατε στη μεγάλη μας παράταση. Εδώ όντως ξεπεράσαμε το 50% ποσοστό ρεκόρ για την Άλλη Μοκαρδία. Ένα ποσοστό το οποίο πιστεύω ότι ήταν μια επιβράβευση της σοβαρής δουλειάς που έγινε την προηγούμενη τετραετία, αλλά και ένα αίτημα των πολιτών να συνεχίσουμε χωρίς αλαζονία, σκύβοντας το κεφάλι, δουλεύοντας σκληρά στον δρόμο τον οποίο ήδη χαράξαμε. Το 41% είναι εντολή για επιτάχυνση των μεγάλων αλλαγών και για παρεμβάσεις οι οποίες διαρκώς θα κάνουν τη δικιά σας καθημερινότητα καλύτερη. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το μήνυμα το έχω ενστερνιστεί απόλυτα και εγώ και οι συνεργάτες μου, και ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα στην υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών. Διότι τελικά εσείς θα είστε οι κριτές της αποτελεσματικότητας της πολιτικής την οποία εφαρμόζουμε. Ξέρετε καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μπορέσει να ανατάξουμε την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Η χώρα τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πιο γρήγορους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό έχει πραγματικό αποτύπωμα στη δικιά σας καθημερινότητα και στα δικά σας εισοδήματα. Εμείς ήμασταν αυτοί που με μια συστηματική πολιτική μείωσης φόρων την τελευταία τετραετία βελτιώσαμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων. Εμείς ήμασταν αυτοί που στην πανδημία στηρίξαμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους επαγγελματίες για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Εμείς είμαστε αυτοί που αξιολογώντας τα στοιχεία του προϋπολογισμού και χωρίς να ξεφύγουμε ούτε δεκαδικό ψηφίο από τους στόχους που έχουμε θέσει, μπορούμε και επιστρέφουμε το υπερπλεώνασμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είχα πει πριν από δύο μήνες ότι θα εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού για να στηρίξω τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που ξέρω πόσο παλεύετε όλοι σας με την εισαγόμενη ακρίβεια. Και πράγματι όταν είδαμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού διαπιστώσαμε ότι έχουμε 350 εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε τα Χριστούγεννα για να στηρίξουμε οικογένειες με παιδιά, συμπολίτες μας με αναπηρία, συνταξιούχους, με μια ανάσα στήριξης. Η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Τα επιδόματα είναι απαραίτητη ανακούφιση. Η απάντηση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς τους από 1η-1η του 2024. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται. Οι φόροι έχουν ήδη μειωθεί. Και ταυτόχρονα θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητές μας προκειμένου να πολεμήσουμε το τέρας της ακρίβειας με εξαντλητικούς ελέγχους και με σκληρά πρόστιμα όσο μεγάλες κι αν είναι οι εταιρείες που θα χρειαστεί να τα καταβάλουν. Διότι εδώ πέρα, πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία και αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την συγκυρία για να αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές, θα βρουν απέναντί τους το κράτος. Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γνωρίζω. Και θέλω να ξέρετε ότι και θα στηρίξουμε το εισόδημα των πολιτών και θα αυξήσουμε τους ελέγχους και θα πιέσουμε τις εταιρείες να μειώσουν τις τιμές. Και πιστεύω πραγματικά
ότι το 2024 θα είναι μια καλύτερη χρονιά και στο μέτωπο του πληθωρισμού για να μπορέσουμε να ανατενίσουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Θέλω επίσης να σας πω ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Καμένα Βούρλα στα πλαίσια μιας περιοδίας την οποία κάνω, ξεκινώντας από τον Άγιο Κωνσταντίνο, για να μπορέσω να επιθεωρήσω και μια σειρά από έργα τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι πια έτοιμο. Παραδόθηκε στην ώρα του και χωρίς υπέρβαση προϋπολογισμού. Είναι ένα μόνο από τα δεκάδες, εκατοντάδες έργα που γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Η προηγούμενη τετραετία ήταν η τετραετία του σχεδιασμού. Αυτή η τετραετία είναι η τετραετία της υλοποίησης και της παράδοσης σημαντικών έργων, τα οποία δίνουν μια αναπτυξιακή δυναμική όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Εδώ πέρα η σημαντική επένδυση στα Καμένα Βούρλα, επιτέλους στα Καμένα Βούρλα, αποκτούν τον χαρακτήρα που τους αξίζει και μετατρέπονται από έναν παραμελημένο τουριστικό προορισμό σε πρωταγωνιστή της ανάπτυξης, αξιοποιώντας τον τεράστιο πλούτο των ιαματικών πηγών. Όλα αυτά δεν έγιναν εύκολα. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνεννόηση με τους ιδιώτες επενδυτές, παρεμβάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις κρίσεις γης. Τίποτα από όλα αυτά που βλέπετε δεν είναι εύκολο. Όλα χρειάζονται πολύ σκληρή δουλειά. Έτσι όμως βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερη μισθή, καλύτερες παροχές παιδείας και υγείας. Αν πληροφορήθηκα καλά, το κέντρο υγείας πια εδώ πέρα στα Καμένα Βούρλα λειτουργεί εξαιρετικά αποτελεσματικά. Μου λέγανε ότι μόλις παραπάνω από 600 μαστογραφίες έχουν γίνει εδώ πέρα στα πλαίσια του προγράμματος Φόβης Γεννηματά, γιατί πρέπει να έχουμε ποιοτική πρωτοβάθμια φροντίδα για να μην τρέχεται στα νοσοκομεία αχρίαστα. Είναι και αυτό ένας κεντρικός πυλώνας της κοινωνικής μας πολιτικής για τη δεύτερη τετραετία. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν και λίγη βροχή αυτή την εποχή μόνο καλό κάνει. Και θέλω να σας ζητήσω τώρα με την ιδιότητα των κομματικών στελεχών να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε ακόμα μια εκλογική μάχη μπροστά μας. Είναι η μάχη των ευρωεκλογών. Αφού ανεβάσατε τον πύχη τόσο ψηλά εδώ πέρα στα Καμένα Βούρλα, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να το ξεπεράσουμε ακόμα μια φορά στις εκλογές που θα γίνουν το 2024. Και να σας ζητήσω να μην ασχολούμαστε καθόλου με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Η δικιά μας αντιπολίτευση είναι τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Μόνο με αυτά ασχολούμαστε. Αυτά προσπαθούμε να λύνουμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντα, οπότε δεν τα καταφέρνουμε, θα σας το λέμε με ειλικρίνεια και απλά θα προσπαθούμε περισσότερο. Τιμούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, είμαστε υπερήφανοι που φέραμε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στο 41% και αυξήσαμε την εκλογική μας δύναμη και αυτή η εντολή των πολιτών είναι μια βαριά ευθύνη στις πλάτες και τις δικές μου και των συνεργατών μας να δουλέψουμε περισσότερο για ακόμα περισσότερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη και καθώς πλησιάζουμε και προς τα Χριστούγεννα, να ευχηθώ και καλές γιορτές.